και κύριοι, γεια σας. Παρακολουθείτε το Meeting Point του News Bomb. Με καλεσμένους μας σήμερα, εδώ στο στούντιό μας, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη, γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Και είμαστε επίσης... Καλώς ήρθατε. Και είμαστε επίσης σε ζωντανή σύνδεση με τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, διευθύνοντα σύμβουλο της SMRB, πολιτικό αναλυτή και συνεργάτη του News Bomb. Καλώς ήρθατε και εσείς, κύριε Μαύρο. Καλώς σας βρήκα και τις δύο. Γεια σας, κύριε Μαύρο. Λοιπόν, ξεκινάμε με την κυρία Γεροβασίλη. Ξεκινάμε με την γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και, όπως εσχάτως πληροφορηθήκαμε, γραμματέα του επικείμενου συνεδρίου. Πρόεδρο. Σωστό και αυτό. Και βεβαίως το νήμα της συζήτησης θα το ξεκλήξουμε από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, αρχής γενομένης από τη δική μας, τη δημοσκόπηση της MRB που έγινε για το News Bomb, και από την οποία προκύπτει ότι έχουμε κάποιες ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, θα έλεγα αξιοσημείωτες μεταβολές στο σκηνικό, όχι μόνο ποσοτικές αλλά και ποιοτικές. Όμως παρά τα αυτά, που αφορούν κατά βάση την κυβέρνηση, όμως παρά τα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να έχει ανάλογα με ωφέλη, κυρία Γεροβασίλη. Με άλλα λόγια, έτσι όπως είναι σήμερα, ούτε αρέσει ούτε πείθει. Θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ και μπορεί να το αλλάξει αυτό? Κυρία Τρέμη, βέβαια δεν φιλοδοξώ να έχω βαθύτερη ανάλυση από τον κύριο Μαύρο, προφανώς. Παρακολουθώ όμως στενά δημοσκοπήσεις και κυρίως τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, διότι ως γνωστόν η πρόθεση ψήφου νομίζω ότι είναι το λιγότερο χρήσιμο εργαλείο στην περίοδο που διανύουμε. Και αυτό το οποίο έχω παρακολουθήσει είναι ότι υπάρχει μέσα από τις ερωτήσεις δυσαρέσκειας, ευαρέσκειας, συμφωνώ, διαφωνώ κλπ. Σε διάφορες παραμέτρους, ότι αυτό το οποίο αποτυπώνεται είναι μια αύξηση της δυσαρέσκειας των πολιτών και των αρνητικής γνώμης απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης. Αυτή μια όμως είναι μία πλευρά του νομίσματος. Θα σας ολοκληρώσω. Η άλλη πλευρά είναι... Και βεβαίως βλέπουμε και μία τάση, αύξησης στην εμπιστοσύνη των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ και μία μείωση, στο κομμάτι «δεν σε ακούω». Mm-hmm. Δηλαδή, ότι αρχίζουν οι πολίτες και ακούν. Επίσης, στο ποιον θα δυσαρεστούσε, ποια κυβέρνηση θα δυσαρεστούσε περισσότερο αν έβγαινε ως επόμενη κυβέρνηση. Και εκεί νομίζω ότι καταγράφεται μία πια εξισορρόπηση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Είναι εδώ ο κ. Μαύρος, βεβαίως, μια... για να μας τα επιβεβαιώσει. Θέλετε να βάλουμε εδώ μία ανατελεία, γιατί έχουμε... επιλέξει συνεργασία με τον κύριο Μαύρο ορισμένες κάρτες από την πρόσφατη δημοσκόπησή μας. Και θα πρότεινα να ξεκινήσουμε από τις απαντήσεις στο ερώτημα αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσέφερε αποτελεσματικότερη, καλύτερη οικονομική βοήθεια στα νοικοκυριά για την ακρίβεια. Τι βλέπουμε εδώ, κύριε Μαύρο? Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ισχυρό ποσοστό. Αν μπορούσα να δω το γράφημα θα ήταν καλό, αλλά δυστυχώς δεν το βλέπω εγώ το γράφημα. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι υπάρχει ένα αρκετά ισχυρό ποσοστό των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, 32,5%, δηλαδή ο ένας στους τρεις, που λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσεκρίνουν, μάλλον και σίγουρα όχι, σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, αν θα μπορούσε δηλαδή να προσφέρει καλύτερη, αποτελεσματικότερη οικονομική βοήθεια. Να δούμε και άλλες δύο κάρτες στη συνέχεια. Την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των οικονομικών μέτρων στήριξης της κυβέρνησης, από όπου προκύπτει ένα ποσοστό αρκετά αξιοσημείωτο ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, 8,5%, που λένε ότι τα μέτρα είναι σίγουρα ή μάλλον αποτελεσματικά. Και πάμε και στην τρίτη κάρτα για να τα συναξιολογήσουμε όλα αυτά. Στο ερώτημα αξιολόγηση οικονομικών μέτρων στήριξης της κυβέρνησης με βάση τις δυνατότητες της οικονομίας, υπάρχει ένα ποσοστό των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ που λένε είναι 13,9 και 8,3, 13 και 9, 21, 22% ας πούμε, που λένε ότι έλαβε περισσότερα μέτρα από όσα της επιτρέπει η οικονομία ή έλαβε τόσα όσα. Κύριε Μαύρο, από αυτά τα τρία στοιχεία που είδαμε, τι συμπέρασμα βγάζουμε? Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτον, θέλω να αρχίσω από εκεί που το άφησε η κυρία Γεροβασίλη, διότι έχει δίκιο όταν, αν θέλετε, μη αναμενόμενα, πέρυσι τον Ιούλιο στις τάσεις είδαμε για πρώτη φορά
στις δύο περιβόητες ερωτήσεις που τρέχουμε στην εταιρεία, που η μία λέει πόσο πολύ θα ευχαριστιόσασταν αν κέρδιζε το κάθε κόμμα έστω και με μία ψήφο και πόσο πολύ θα σας στεναχωρούσε εάν κέρδιζε το τάδε κόμμα, εάν κέρδιζε τις εκλογές, έστω και με μία ψήφο. Εκεί λοιπόν παραδοσιακά, μετά τις εκλογές του 2019, ο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως στη στεναχώρια έπαιρνε αρκετά μεγάλα ποσοστά, που έδειχνε ότι υπήρχε ήδη ένα αντισυριζαϊκό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία, το οποίο επέμενε. Για πρώτη φορά πέρσι τον Ιούλιο, τα δύο ποσοστά στεναχώριας, είτε κέρδιζε η Νέα Δημοκρατία είτε κέρδιζε ο ΣΥΡΙΖΑ, ισοσκελίστηκαν. Είναι περίπου γύρω στο 40%, το οποίο ήταν εντυπωσιακό μεν, ο ισοσκελισμός εννοώ, και περιμέναμε να δούμε αν κάτι τέτοιο θα επαληθευτεί και στις τάσεις του Δεκεμβρίου, το οποίο και έγινε, δηλαδή επαληθεύτηκε. Άρα λοιπόν έχουμε μία αποδυνάμωση, αν θέλετε, σταδιακά του αντισυριζαϊκού ρεύματος μετά την ήττα των εκλογών του 2019. Αυτό όμως σημαίνει ότι υπάρχει φιλοσυριζαϊκό ρεύμα αυτή τη στιγμή ή τουλάχιστον διαμορφώνονται Όχι. οι προϋποθέσεις για κάτι ακριβώς. τέτοιο. Έχει φύγει το αντισυριζαϊκό, δηλαδή έχει φύγει ο ερεθισμός στην κοινωνία. Δεν έχει μετατραπεί όμως αυτός ο μη ερεθισμός, αν θέλετε, σε θετική επιλογή, διότι εξακολουθούν να υπάρχουν ακροαστικά. Τα ακροαστικά αυτά προέρχονται κυρίως από την μη δυνατότητα και τη μη πειθό, αν θέλετε, του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα ακόμα να δώσει λύσεις στα ορθολογικά προβλήματα της χώρας, που είναι η οικονομία, η ανάπτυξη, η εξωτερική πολιτική κτλ. Κτλ. Όμως έχει αρχίσει και πλησιάζει πάρα πολύ κοντά στα ανθρωποκεντρικά θέματα, του πόσο πολύ προσέχονται οι αδύναμες ομάδες από τους δύο αρχηγούς, πόσο πολύ είναι πιο κοινωνικά ευαίσθητο το κάθε κόμμα και πάει λέγοντας. Αυτές οι διαφορές έχουν αρχίσει και μικραίνουν ανάμεσα στα δύο κόμματα. Αυτό όμως το οποίο έγινε το Δεκέμβρη, και το ξέρετε καλύτερα από μένα όλοι, είναι ότι, αν θέλετε, στερεοποιήθηκε αυτή η αντι-ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, η μη ενεργητική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, πάνω στη διέξοδο που λέγεται Ανδρουλάκης. Και βλέπουμε ότι σήμερα υπάρχει ένα 13,5% στην πρόταση ψήφου, ένα 16% και κάτι στην αναγωγή, που εξακολουθούν να δίνουν ένα ποσοστό το οποίο δεν είναι αμεληταίο. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που ονειρευόντουσαν στο κοινάλ, αλλά πάντως είναι αυτό. Και το ενδιαφέρον είναι ότι και οι δύο παίκτες, όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η Νέα Δημοκρατία, χάνουν προς το κοινάλ. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο συνδέεται με την ανάγκη για φρέσκο, σε εισαγωγικά, αντισυστημικό πρόσωπο, το οποίο να μπορέσει να ξαναπάρει τη σκητάλη από εκεί που την άφησε ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε αναλυτικά και στη συνέχεια, κύριε Μπράβο. Μαύρε. Χειρίζω να... εδώ λοιπόν τώρα και πάω στο γιωμένο κομμάτι που θέτετε και εσείς, κυρία Τρέμη, και πραγματικά όταν βλέπω 21% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι η κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε, για να μην πω και παραπάνω, με βάση την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, και σε άλλη ερώτηση πιο κάτω, αν θα μπορούσε να τα ξανακάνει καλύτερα, υπάρχει ένα αντίστοιχο περίπου 32%, 33% που λέει ότι δεν θα μπορούσε να τα κάνει καλύτερα, το οποίο είναι ανησυχητικό. Και αυτά τα δύο νουμεράκια, τα οποία είναι, αν θέλετε, ενδεικτικά, πρέπει κανείς να τα διαχειριστεί. Και θέλω να προσθέσω, κλείνοντας, για να πάρει πάσα και η κυρία Γεροβασίλη, ότι αυτό το συνέδριο το οποίο έχει ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά του δεν είναι ένα συνηθισμένο συνέδριο ναι. για να υποθούν κάποιες θέσεις και έξω από την πόρτα γιατί οφείλαμε να το κάνουμε, γιατί οι διαδικασίες των οργάνων Προφανώς λένε. Αυτό είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε Προφανώς. στη συνέχεια αναλυτικά, κύριε Μαύρε. Προφανώς. Λοιπόν, για να δώσουμε τώρα, για να πάρει πάσα και η κυρία Γεροβασίλη, και ένα τρίτο νουμεράκι, γιατί είναι σε αυτή τη δέσμη που μας βοηθάει να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, να δούμε την κάρτα, λέξεις που εκφράζουν περισσότερο τον Έλληνα για το παρόν και το μέλλον της χώρας. Και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 50%, το βλέπουμε εκεί στο κύκλο, τον μαύρο κύκλο,
λένε ότι το κυρίαρχο συνέστημα είναι ο φόβος, που, αν θέλετε, κυρία Γεροβασίλη, τουλάχιστον με μια δική μου προσέγγιση, συνδέεται και με χαμηλές προσδοκίες. Κοιτάξτε, όταν τα συναισθήματα... Για το τι θα μπορούσε να αλλάξει, καταλάβατε. Οπότε... τα συναισθήματα τα οποία επικρατούν και το βλέπουμε βεβαίως και στις έρευνες, αλλά το ζούμε και καθημερινά κυκλοφορώντας στην κοινωνία στον δρόμο, ότι είναι η ανασφάλεια, ο φόβος, η ανασφάλεια για το παρόν και το μέλλον. Αυτά δεν είναι συναισθήματα τα οποία μπορούν πραγματικά να δράσουν προωθητικά, εύκολα προωθητικά, σε καθαρές, εν πάση περιπτώσει, σκέψεις και επιλογές. Γιατί συνήθως τα συναισθήματα αυτά συντηρητικοποιούν τις κοινωνίες. Mm-hmm. Ο φόβος ειδικά κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν και ο ρόλος μας ως μια καθοριστική προοδευτική δύναμη στον τόπο, την ισχυρότερη, είναι να δώσουμε πάλι ελπίδα στον κόσμο. Αυτό είναι το συνέστημα το οποίο θα πρέπει να δημορφωθεί, ούτως ώστε ψύχρεμα και αντικειμενικά ο ελληνικός λαός να κάνει τις επιλογές του. Αυτό βεβαίως δεν γίνεται με ευχές. Αυτό γίνεται με πράξεις και με προγραμματικές θέσεις, αλλά και με ζητήματα ύφους διαχείρισης εξουσίας και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά που τα έχει μελετήσει ο κύριος Μαύρος, όπως ποιος θεωρείται ότι είναι πιο ασυμβίβαστος ηγέτης, ποιον θεωρείται ότι είναι πιο άφθαρτος ή αδιάφθορος. Ναι. Σε αυτά τα χαρακτηριστικά αλλά προφανώς... Αλλά ας αυτά θα πάμε στη συνέχεια, γιατί έχουμε... Κύριε Μαύρε, ας αυτά επίσης θα πάμε στη συνέχεια, γιατί έχουμε και κάρτα που μας βοηθάει να βγάλουμε. Δεν ξέρω ποια στιγμή θα μιλήσω για το συνέδριο βεβαίως, αλλά δεν ξέρω αν είναι στην ίδια ερώτηση. Πριν φύγουμε από αυτή την κάρτα, κυρία Τρέμη, μην μείνουμε σε αυτή την κάρτα, γιατί εδώ κυρία Γερμανίδη... Θέλω να επισημάνω για να δώσω και σε εσάς λίγη παραπάνω πάσα, ότι αν δείτε στην τρίτη στήλη, όχι εκεί που είναι ο κόκκινος κύκλος, ο μαύρος κύκλος, δεξιά, το κυρίαρχο συνέστημα των ανθρώπων που είναι στην αδιευκρίνηστη ψήφο, που εκεί μέσα υπάρχουν πολλοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ επίσης, είναι η οργή με πολύ μεγάλη διαφορά. 57,2 η οργή και 44% ο φόβος. Ευχαριστούμε πολύ για την επισήμανση. Τώρα, κυρία Γεροβασίλη, ουσιαστικά δύο σκέλη έχει το θέμα. Οι λόγοι που δημιουργήθηκε αυτό το κλίμα, πανδημία, ενεργειακή κρίση, εισβολή στην Ουκρανία που φέραν τα πάνω κάτω και τα νοικοκυριά σε απόγνωση. Και από την άλλη έχουμε το γεγονός, τα γεγονότα τα οποία αυτά προκάλεσαν, δηλαδή μία τάση στροφής προς αντισυστημικά κόμματα, μικρότερα κόμματα και ενίσχυση της ακροδεξιάς, Βελόπουλος εδώ, Λεπέν στη Γαλλία, θρίαμβος Όρμπαν στην Ουγγαρία για να σταθώ στα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό κάτω από αυτές τις συνθήκες οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν μια διαφορετική επιλογή μπορούν να σας ακούσουν ή η φωνή σας υπ' αυτές τις συνθήκες είναι φωνή γόντως στην έρημο. Η εκτίμησή μου, κυρία Τρέμη, επειδή πραγματικά ζούμε σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων και πολιτικών και γεωπολιτικών, αλλά και κοινωνικών βεβαίως. Είναι μια εποχή η οποία μετά από επανειλημμένες κρίσεις και μάλιστα σε μια κουρασμένη ελληνική κοινωνία, μετά από δεκαετή κρίση, ίσως και υπερδεκαετή, παίζει την περίοδο των μνημονίων, η ελληνική κοινωνία δεν μπόρεσε να αναπνεύσει. Mm-hmm. Ήρθαν στη συνέχεια και πολιτικές, οι οποίες εδώ είναι και οι κυβερνητικές ευθύνες, οι οποίες πραγματικά έπληξαν το επίπεδο διαβίωσης των Ελλήνων. Και πάρα πολλοί συμπολίτες μας δεν μπορούν να επιβιώσουν πια αξιοπρεπώς. Με τις τάσεις της ακρίβειας να έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται από τον Αύγουστο. Ήμασταν εμείς το Σεπτέμβριο που φέραμε ρύθμιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης το Σεπτέμβριο, διότι ξέραμε τι έρχεται. Και το οποίο ήταν αποτέλεσμα όχι του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά όλων των συνθήκων που είχαν διαμορφωθεί και μετά την πανδημική κρίση. Και βεβαίως πολύ πριν. Δηλαδή αυτά έχουν αρχίσει και αποτυπώνονται και τα συζητάμε και τα καταθέτουμε στο Κοινοβούλιο από το μήνα Αύγουστο. Mm-hmm. Όταν ο κ. Μητσοτάκης κόφευε και το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ είπε ότι έχουμε ένα παροδικό φαινόμενο να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας και σε 3-4 μήνες θα έχει εξομαλυνθεί η αγορά. Εδώ είναι το κομμάτι της ακρίβειας με υπογραφή Κυριάκος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Διότι τις επιπτώσεις της ουκρανικής κρίσης δεν τις έχουμε αντιμετωπίσει ακόμη. Αυτά έρχονται μπροστά. Και εδώ πραγματικά, για να
έρθω και στο ερώτημά σας. Ναι, γιατί εδώ είναι ένα γενικότερο, πέραν του γεγονότος ότι υπάρχει στην Ελλάδα, είναι ένα γενικότερο φαινόμενο. Κοιτάξτε. Δηλαδή, φερπίν στη Γαλλία που έχουμε την άνοδο της Λεπέν, ο Μακρόν έδωσε πολύ γενναία οικονομική υποστήριξη. Άρα υπάρχει και κάτι ευρύτερο, φαντάζομαι. Η ιστορία της Λεπέν στη Γαλλία, η οποία ξεκινάει από πολύ παλαιότερα, με ποσοστά τα οποία κατέγραφε ο πατέρας της και στη συνέχεια, θαυμαστής του οποίου υπήρξε και ο κύριος Βορύδης, και στη συνέχεια σταδιακά η κυρία Λεπέν, λιένοντας και το λόγο της, κατάφερε να γίνει μια αποδεκτή δύναμη στην Γερμανία, στη Γαλλία. Υπάρχει βεβαίως και δεν είναι μόνο η Γαλλία το θέμα μας, διότι υπάρχει ο Όρμπαν, διότι υπάρχει η Πολωνία κλπ. Και υπάρχει ένα αντισυστημικό εισαγωγικά, αντιευρωπαϊκό κλίμα, το οποίο με συγκεκριμένες ιδεολογικές αναφορές, δηλαδή ακροδεξιές, δηλαδή φασιστικές. Mm-hmm. Πάμε στον κύριο Μαύρο, θα επανέλθω σε αυτό, γιατί έχω και μια άλλη ερώτηση να σας κάνω. Στην Ελλάδα, κλείσω, στην Ελλάδα που επλήγει από την οικονομική κρίση και που όντως υπήρχε ο κίνδυνος να στραφεί αυτό ακροδεξιά, και το είδαμε τότε και με την άνοδο της Χρυσής Αυγής από το 12 κλπ. Ευτυχώς υπήρξε η δύναμη της αριστεράς, υπήρξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Να. Και έτσι στη χώρα μας. Γιατί τότε δεν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αντισυστημικός, κύριε Μαύρε. Τι είναι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κυβερνήσει σήμερα. Θέλω να σας πω, και το συζήταγα χθες το βράδυ και σε μία άλλη εκπομπή, το σύστημα, μάλλον το περιβάλλον στη χώρα, διαπερνάται από τρεις άξονες, οι οποίοι είναι τρισδιάστατοι. Ο κάθετος άξονας είναι στη μία του άκρη η λέξη συστημικό και στην άλλη άκρη η λέξη αντισυστημικό. Ο οριζόντιος άξονας έχει στη μία μεριά τη δεξιά και στην άλλη μεριά την αριστερά. Και υπάρχει και ένας τρίτος άξονας, ένας μέσα έξω αν θέλετε πάνω στους δύο προηγούμενους άξονες, ο οποίος έχει στη μία άκρη την προοδευτικότητα και στην άλλη άκρη τη συντήρηση. Τι δύο τελευταίοι άξονες, αριστερά-δεξιά και προοδευτικότητα-συντήρηση, όσο προς τα πίσω πάμε, ταύτιζαν τους δύο πόλους. Δηλαδή η αριστερά ήταν η προοδευτικότητα και η δεξιά ήταν η συντήρηση. Ήρθε όμως η ανάγκη για αντισυστημικές πολιτικές κάποιας μερίδας ανθρώπων, οι οποίοι έσκισαν αυτούς τους δύο άξονες και τους έκαναν να λειτουργούν ανεξάρτητα πια. Και αυτό που προσπάθησε ο κύριος Μητσοτάκης εχθές να πει στο Χαλάνδρη... Μου κλέβετε την ερώτηση. Για πέστε λοιπόν, γιατί θα πρέπει να απαντήσει και η κυρία Γεροβασίλη σε αυτό. Ακριβώς. Ότι δεν υπάρχουν ιδεολογικές κόντρες πια αριστερά-δεξιά, αλλά υπάρχει πρόοδος και σωστό ή συντήρηση και λάθος. Ήταν μια προσπάθεια, βεβαιασμένη κατά την άποψή μου, γιατί η αριστερά-δεξιά εξακολουθεί να υπάρχει στην Ελλάδα, να σκίσει αυτούς τους δύο άξονες. Οι άξονες αυτοί έχουν ήδη σκιστεί, αλλά δεν μπορείς να γνωρίσεις τον έναν εκ των δύο. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, ενώ ήταν ένα καθαρόαιμο αντισυστημικό κόμμα το 2015 και εξ αυτού, αν θέλετε, νίκησε, διότι την εποχή εκείνη οι Έλληνες δεν ήθελαν, οτιδήποτε ήταν παλιό, μεγάλο και συστημικό, ήθελαν να το γκρεμίσουν. Σήμερα, επειδή βγήκαμε από τα μνημόνια και ο κόσμος νιώθει ότι έχει βγει σε μια τεράστια άσφαλτο και θέλει να τρέξει με μεγάλες ταχύτητες, δεν αισθάνεται ότι οι μικροί τον βολεύουν, γιατί μοιάζουν να είναι αμαθείς στις μεγάλες ταχύτητες. Και άρα λοιπόν προτιμάει από τους μεγάλους τους ηθικούς. Άρα λοιπόν ο Μεν ΣΥΡΙΖΑ υποφέρει στην απώλεια της αντισυστημικότητος, διότι ακόμα δεν έχει, έχει υπάρξει κυβέρνηση, έχει φθαρεί, έχει αναγκαστεί να πάρει αποφάσεις οι οποίες ήταν συστημικές για πολύ κόσμο, και από την άλλη μεριά ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να μπορέσει να πείσει ότι είμαι από τους μεγάλους ο πιο ηθικός. Είναι δηλαδή και τα δύο κόντρα ρόλοι στο DNA των δύο παικτών. Mm-hmm. Δεν θέλω να βάλω το Πασόκ στην όλη ιστορία, γιατί θα το βάλουμε αργότερα. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να επαναφέρει μια μορφή ασφαλούς αντισυστημικότητος. Το έκανε αυτό η Λεπέν.
Δεν λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να γίνει ακροδεξιός. Μιλάω για το ύφος της αντισυστημικότητός της, όπου έριξε τους τόνους, έγινε λίγο πιο συστημική, αλλά αξιοποίησε το παρελθόν της. Το πλεονέκτημα της Λεπέν όμως είναι ότι δεν έχει κυβερνήσει. Και άρα λοιπόν μπορεί να υπόσχεται ό,τι θέλει. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κυβερνήσει όμως. Και άρα λοιπόν κάθε φορά που προσπαθεί να ανοίξει το στόμα του, έρχεται, εμφανίζεται κάποιος από μία γωνία και του λένε «Τώρα εσύ γιατί μιλάς, mm-hmm. αφού εσύ έχεις κάνει αυτά». Ωραία, ας επανέλθουμε στο δίλημα, γιατί είναι, έχει μεγάλη σημασία αυτό. Ας επανέλθουμε στο δίλημα, όπως το διατύπωσε ο Πρωθυπουργός χθες, κύριε Γεροβασίλη, σε σχέση με τις γαλλικές εκλογές πάντα, ότι δεν είναι ιδεολογικό αυτό το δίλημα, αλλά είναι στην πραγματικότητα ένα δίλημα μεταξύ πρόοδου και συντήρησης. Τι σας λέει εσάς αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω αν οφείλεται σε αδυναμία ανάγνωση των συμπερασμάτων από πλευράς του κυρίου Μητσοτάκη. Αλλά ο κύριος Μαύρος το είπε καθαρότερα. Αυτό το οποίο θα πρέπει να διευκρινίσουμε στη συζήτηση για να την κάνουμε με ίδιους όρους εδώ που συνομιλούμε, είναι ο ορισμός της λέξης συστημικός. Αν συστημικός θεωρείται όποιος έχει κυβερνήσει, προφανώς και μπορούμε να μπούμε στη συζήτηση με αυτόν τον όρο. Η συζήτηση συνδέεται αρκετά και με τον όρο συντηρητικός. Συντηρητικός. Ή με τις σχέσεις ενός κόμματος με παγιωμένα οικονομικά συστήματα ή συστήματα διαφθοράς. Δηλαδή υπάρχουν διάφοροι ορισμοί που ο καθένας μπορεί να καταλαβαίνει για τη λέξη συστημικός. Που αυτά τα χαρακτηριστικά, πλην το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κυβερνήσει, τα άλλα δεν τα έχει συντηρητική παράταξη. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο άκουσα και με εντυπωσίασε ο κύριος Μητσοτάκης χθες, αρνητικά εννοώ άλλη μία φορά, είναι ότι δεν δείχνει να μην θέλει να κατανοεί ή να τσιμπάει και να τραβάει ό,τι τον βολεύει. Για υποκοινωνιακούς καθαρά λόγους. Δηλαδή, είχαμε εκλογές στην Γαλλία. Με κίνδυνο να προηγηθεί η ακροδεξιά υποψήφια. Συσπυρώθηκαν άνθρωποι, ελπίζω και ότι θα συσπυρωθούν, διότι θα είναι εγκληματικό. Στο δεύτερο γύρο, ο κύριος Μελανσόν από την πλευρά της αριστεράς βγήκε και είπε ούτε μία ψήφο στη Λεπέν. Ναι, δεν είπε ψηφίστε όμως Μακρόν. Προφανώς είναι διαφορετικό πράγμα. Άλλο όμως, αποχή, άλλο υποστήριξη. Όμως, κοιτάξτε, αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί υπάρχουν ιδεολογίες. Γιατί υπάρχουν ιδεολογίες και είναι εδώ, είναι παρούσες και ζωντανές. Η κυρία Λεπέν είναι μια ακροδεξιά υποψήφια, η οποία έστησε την καριέρα της όλα αυτά τα χρόνια, ασχέτως αν λιάνθηκε σήμερα, σε ευρωσκεπτικισμό και σε μυσαλλοδοξία. Τώρα, όμως, χάσαμε το θέμα. Γιατί σας εντυπωσίασε αρνητικά. Όχι, γιατί σας εντυπωσίασε. Αφήσατε την πράσινη. Δεν τα παίρνει τα γράμματα. Γιατί σας εντυπωσίασε αρνητικά. Να το πω απλά. Δεν τα παίρνει τα γράμματα. Ή επιλέγει ποιο γράμμα θα τραβήξει με βάση το τι συμβουλεύεται για επικοινωνιακούς λόγους. Οι ιδεολογίες είναι εδώ. Στη χώρα μας υπάρχει αριστερά, υπάρχει δεξιά, υπάρχει ακροδεξιά. Υπάρχει και ένας χώρος που κυρίως αυτοπροσδιορίζεται ως κέντρο. Mm-hmm. Και κατά την άποψή μου μπορεί κάποιος να είναι αριστερός, κεντροαριστερός, κεντροδεξιός, δεξιός, ακροδεξιός. Νομίζω ότι αυτή η κατάταξη δεν έχει ανατραπεί στη χώρα μας. Mm-hmm. Και μόνο που έχει αυτά προσθεθεί άλλη διάσταση, κυρία Γεροβασίλη, ναι. Το σύστημα-αντισύστημα. Το σύστημα, γιατί αντισύστημα, ο κύριος Βελόπουλος, παραδείγματος χάρη, είναι αντισύστημα δεξιό. Βεβαίως. Συμφωνώ μαζί σας, γιατί γι' αυτό έβαλα εξ αρχής το θέμα του ορισμού της λέξης συστημικός σε ένα κόμμα. Με την έννοια αυτή θα δεχθώ, εμείς έχουμε βεβαίως και κυβερνήσει και ακολουθήσει μνημονιακές πολιτικές, με προσπάθεια βεβαίως να μειώνουμε τις επιπτώσεις όσον αφορά την επίδραση πάνω στους πολλούς και στην ελληνική κοινωνία, και τα καταφέραμε αρκετά. Και επίσης η χώρα δεν βγήκε από τα μνημόνια μόνη της. Την έβγαλαν οι πολιτικές που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση τότε, και βεβαίως με την στήριξη του ελληνικού λαού, διότι έτσι έγινε αυτό. Δεν βγήκαμε ωραία, τώρα, μόνοι μας. Και είναι η μόνη κυβέρνηση, κύριε Μαύρο, η οποία έχει αφήσει γεμάτα ταμεία στη χώρα.
τις πολλές μόνο που γι' αυτό έφαγε ξύλο ο κύριος Σακαλώς. Όχι, να πούμε κάποια πράγματα, κυρία Γρανή. Τα θυμίζω. Θέλω να σας μεταφέρω την άποψη των πολιτών. Εγώ δεν μεταφέρω τη δική μου άποψη. Μεταφέρω την άποψη των πολιτών, είτε από ποσοτικές, είτε από ποιοτικές έρευνες. Ξέρετε τι λένε οι πολίτες. Ότι όταν ήταν η ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, τα κόμματα αυτά και ο κόσμος ένιωθε ότι κάνουν λάθη, κάνουν, αλλά έχουμε τερματοφύλακα από πίσω που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Και άρα ένιωθαν ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να καταφύγουν στον τερματοφύλακα και να σωθούν. Ναι, για τον τερματοφύλακα ήθελα εγώ να μιλήσουμε τώρα. Μισό λεπτό. Όταν βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, δεν μπορούσε κανείς να κοιτάξει πίσω και να βρει τερματοφύλακα. Άρα ήταν υποχρεωμένοι όλοι οι Έλληνες να ακολουθήσουν αυτό το οποίο όριζε ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν είχαν τη δυνατότητα παραπώνου. Ναι. Γι' αυτό και ήταν λοιπόν, να έρθουμε τώρα στο παρόν και στο μέλλον, κυρία Κυροβασίλη. Να πάμε 19. Λίγο πιο πέρα τη συζήτηση. Μια κουβέντα για τις εκλογές, οποτεδήποτε αυτές γίνουν, και αμέσως μετά περνάμε στο συνέδριο. Ουδείς, και αυτό μου το επισήμανε ο κύριος Μαύρος, μπορεί να γνωρίζει τι μπορεί να συμβεί μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο διαφαίνεται αυτή τη στιγμή με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να θεωρήσει ότι έχει την αυτοδυναμία στο τσεπάκι της. Κατά συνέπεια, έστω και θεωρητικά, ανοίγει ένα κεφάλαιο για κυβερνήσεις συνεργασίας. Τι σας κάνει να αισιοδοξείτε ότι αυτό είναι ένα εφικτό, ρεαλιστικό σενάριο, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΝΑΛ, διότι ναι, μεν ο κ. Ανδρουλάκης μιλάει για social-δημοκρατική κυβέρνηση, αλλά εσάς σας περνάει γενές 14, παλοκομματικούς σας χαρακτηρίζει. Συνεργάτες του Καμένου, από τους οποίους δεν δέχεται μαθήματα προοδευτικότητας, το δε κόμμα του έκανε και διαρροή. Μήπως είναι και κανένας άλλος πρωθυπουργός και όχι ο Τσίπρας, αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα. Κοιτάξτε. Ο κ. Μητσοτάκης ως παραδοχή ΙΤΑΣ μίλησε για κυβερνήσεις συνεργασιών. Διότι ο κ. Μητσοτάκης είναι φανατικός υποστηρικτής των αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Άλλαξε την απλή αναλογική, άλλαξε μέσα στο εκλογικό σύστημα με ένα ενισχυμένο σύστημα εκλογικό και στη συνέχεια. Υπήρξαν και σκέψεις αν θα φέρει ακόμα ένα πιο ενισχυμένο σύστημα, ούτως ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει την πολυπόθητη αυτοδυναμία. Και σήμερα μόνο ως παραδοχή ΙΤΑΣ ανοίγει συζήτηση από την πλευρά του. Από την πλευρά τη δική μας, εμείς είμαστε αυτοί που πιστεύουμε στις κυβερνήσεις συνεργασίας και γι' αυτό και φέραμε το σύστημα της απλής αναλογικής από όταν ακόμη κυβερνούσαμε. Και διαβλέποντας το παρόν και το μέλλον και τις ανάγκες της χώρας. Και έχουμε απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, τις οποίες αργά ή γρήγορα, αν όχι πριν την κάλπη, αλλά κάτι πρέπει να πούν και πριν την κάλπη, όταν θα είναι αυτή η ώρα, αλλά σίγουρα αμέσως μετά την πρώτη κάλπη, θα πρέπει να μιλήσουν ανοιχτά στον ελληνικό λαό. Mm-hmm. Εμείς πιστεύουμε ότι εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ βγει πρώτος με μία ψήφο, η χώρα την επόμενη μέρα θα έχει προοδευτική διακυβέρνηση. Το πιστεύουμε και το απευθύνουμε. Από την άλλη μεριά, η πολιτική των ίσων αποστάσεων από την πλευρά του κ. Ανδρουλάκη, μη καταλαβαίνοντας και ο ίδιος ενδεχομένως ακόμη ποια πολιτική θέλει ο ίδιος να εφαρμόσει, διότι και το ΚΙΝΑΛ δεν είναι μιας ενιαίας γραμμής. Όχι. Υπάρχουν τα δεξιόστροφα και τα αριστερόστροφα. Και αυτό αποτυπώνεται καθημερινώς. Σε όλα τα σπίτια συμβαίνει αυτό. Σε όλα τα σπίτια και στα καλύτερα. Επομένως, και εκεί θα κριθούν μέσα και από τους εσωτερικούς συσχετισμούς, αλλά και από τη γενικότερη εικόνα στη χώρα, ποια θα είναι η τελική στάση του ΚΙΝΑΛ. Ανεξάρτητα τι λέει σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος επιτίθεται και δεξιά και αριστερά κτλ. Η εξουσία ενώνει, κυρία Γεροβασίλη, θα ενωθούν όταν βλέπουν ότι υπάρχει πιθανότητα να κυβερνήσουν ή να συγκυβερνήσουν. Ακριβώς. Mm-hmm. Τώρα, Άλιστα. Το αν σήμερα ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για προοδευτική, για πρόοδο, ως ο πλέον συντηρητικός, νεοφιλελεύθερες πολιτικές, χωρίς επιβολή από μνημόνια, επιλογής κυρίου Μητσοτάκη. Νεοφιλελεύθερες πολιτικές κυρίου Μητσοτάκη. Χωρίς να τον έχει επιβάλει κανείς. Mm-hmm. Με διάλυση του κοινωνικού κράτους και τα λοιπά, τα βασικά χαρακτηριστικά που κάνουν προοδευτικές ή συντηρητικές πολιτικές. Δεν φτάνει να το λες, φτάνει να πιστεύεις και να παίρνεις μέτρα υπέρ των πολλών και υπέρ του κοινωνικού κράτους και υπέρ του περιβάλλοντος και τα λοιπά. Τέτοια πρόθεση δεν έχει αποτυπωθεί από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Απ' την άλλη, υπάρχουν προγραμματικές συγκλίσεις στον προοδευτικό χώρο. Εσείς κατά την άποψή μου, ναι.
Υπάρχουν. Γιατί δεν τις αναδεικνύουμε. Και τις απευθύνουμε και τις απευθύνουμε και τις αναδεικνύουμε. Και το συνέδριό μας, όπως είπατε κι εσείς, είναι μια. Είναι σε ιστορική στιγμή, ένα ιστορικό συνέδριο θα είναι αυτό, διότι μέσα σε όλο το και τον προσυνεδριακό διάλογο από όταν άνοιξε αυτή η συζήτηση και μέχρι σήμερα, παρόλο που μας πήρε πολύ χρόνο εξαιτίας της πανδημίας, θα αποτυπωθεί ακριβώς αυτό, ότι το κύριο θέμα του συνεδρίου είναι η συζήτηση της πρότασης, του στάσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία απέναντι στην κοινωνία, ώστε η κοινωνία και να το εισπράξει και να εμπιστευτεί, διότι όντως, όπως είπε ο κύριος Μαύρος, υπήρχε έλλειμμα εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας κλπ. Και να πιστέψει ότι υπάρχει ελπίδα η χώρα να διακυβερνηθεί με έναν προοδευτικό πρόσημο. Ωραία, πάμε αυτός λοιπόν στο συνέδριο. Πάμε στο συνέδριο μας. Πάμε στο συνέδριο. Είπε ο κύριος Τσίπρας στο τελείω. Επειδή καταρχάς ο κύριος Μαύρος, όταν είπε ότι είναι σημαντικό συνέδριο, δεν εννοούσε αυτό που λέτε ή μόνο αυτό που λέτε, αλλά θα μας πει στη συνέχεια. Ούτε εγώ μόνο αυτό. Ναι, ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, είπε λοιπόν στο τελευταίο πολιτικό συμβούλιο, δεν έχουμε το σύνολο της ομιλίας του, αλλά και από τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα, κάποια συμπεράσματα προκύπτουν, ότι θεωρεί ότι είναι ιστορική του ευθύνη η δημιουργία ενός μεγάλου λαϊκού κόμματος. Ορισμένα στελέχη δικά σας και κυρίως στελέχη τα οποία ανήκουν στην ομπρέλα. Θεωρούν ότι αυτό που έχει ο κύριος Τσίπρας στο μυαλό του είναι η πασοκοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ και η μετατροπή του σε αρχηγικό κόμμα. Σας χωρίζει άβυσος, είναι μια διαφωνία. Εντάξει. Η οποία δεν γεφυρώνεται. Κατά συνέπεια, την επόμενη μέρα, κυρία Γεροβασίλη, τι θα συμβεί, θα έχουμε το ίδιο σκηνικό όπου ο καθένας θα έχει τη δική του ατζέντα ή θα συμβεί κάτι άλλο? Κοιτάξτε ότι το συνέδριο, και ειδικά για τα κόμματα της αριστεράς, προφανώς έχει αποφασιστικό χαρακτήρα και κρίνονται μειοψηφικά, πλειοψηφικά απόψεις και θέσεις. Και προφανώς σε ένα προσυνεδριακό διάλογο ο καθένας βάζει τις θέσεις του για να τις ζυμώσει και να τις προωθήσει με βάση αυτά τα οποία πιστεύει. Η επόμενη μέρα πώς θα είναι? Η επόμενη μέρα θα βγει με συμπεράσματα και με ενιαίες θέσεις από αυτό το συνέδριο. Διότι όλοι συμφωνούμε στα εξής, όλοι όμως. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αλλάξει. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να διευρυνθεί. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να γίνει πιο ελκυστικός ως κόμμα. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να γιωθεί στην κοινωνία και να γίνει ένα κόμμα των μελών του και ένα κόμμα που πάει το ίδιο στην κοινωνία και όχι να περιμένει να έρθει η κοινωνία σε αυτό. Και ένα κόμμα το οποίο θα αρθρώσει προγραμματικό λόγο, τέτοιον ώστε να είναι πιστικός και να διαμορφώνει την προοπτική για την επόμενη διακυβέρνηση της χώρας. Με στόχο, άμεσο, γρήγορο, να ανατραπεί η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και να έρθει η προοδευτική διακυβέρνηση στη χώρα. Σε αυτά συμφωνούμε όλοι. Είστε σίγουροι? Σε αυτά συμφωνούμε όλοι. Συμμετέχουν στα όργανα του κόμματος και στο Πολιτικό Συμβούλιο κλπ. Και έχουμε συμφωνήσει ομοφόνος. Ναι. Βεβαίως. Κύριε Γεροβασίλη, με αυτό το οποίο είπατε, είναι σαν να λέει κάποια κυρία ότι εγώ θέλω έναν ψηλό ξανθό με μπλε μάτια, πλούσιο, υγιή και τυχερό. Αυτό το ξέρουμε όμως. Το θέμα είναι τι είναι εφικτό να μπορεί να έχει κανείς. Εκτός από αυτό που είπατε, κύριε Μαύρο. Μετά από αυτό υπάρχουν ένα θέμα, είναι το προγραμματικό, που αυτό θα πρέπει να είναι ένα σχέδιο εφικτό, ρεαλιστικό. Με βάση και την εμπειρία που έχουμε πια, την κυβερνητική εμπειρία, και έχουμε αναγνωρίσει και τα λάθη μας. Και είμαστε και το μόνο κόμμα που έχουμε κάνει δημόσια αυτοκριτική, θυμίζω. Κανένα κόμμα στην ελληνική πραγματικότητα δεν το έχει κάνει. Και που δεν φοβόμαστε να μιλάμε για τα λάθη μας. Και να τα διορθώνουμε βεβαίως. Διότι αυτό απαιτείται, όχι να μιλάς για αυτά, αλλά να τα διορθώνεις. Ωραία. Αυτή είναι η απέτηση. Και από εκεί, επομένως, η προσέγγιση και βεβαίως τις αναγκαίες καταστατικές αλλαγές, τις οποίες επίσης όλοι έχουμε συμφωνήσει, διότι εκτιμούμε το ίδιο, ότι το κόμμα... υπάρχει μια κρίση κομματικού μοντέλου, η οποία δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Η κρίση κομματικού μοντέλου διατρέχει την Ευρώπη και τον κόσμο. Και προσπαθούμε μέσα από έρευνα και από μελέτη που κάναμε με πολλούς τρόπους στο πώς αυτό το κόμμα θα ξαναπείσει ότι αξίζει τον κόπο πολίτης να συμμετέχει σε μια συλλογικότητα για να διεκδικεί. Ωραία. Για τη ζωή του. Δύο πράγματα. Αυτά μπορούν να συμβούν. Πέραν του προγραμματικού υπάρχουν, σύμφωνοι. Πέραν του προγραμματικού υπάρχουν δύο θέματα. Θα συμφωνήσετε σε κάτι σε αυτό το συνέδριο? Θα ληφθούν οι αποφάσεις κατά πλειοψηφία?
Την επόμενη μέρα ο ΣΥΡΙΖΑ προς τα έξω θα έχει την ίδια εικόνα με αυτή που έχει σήμερα, δηλαδή των εσωτερικών αντιπαραθέσεων ή, εν πάση περιπτώσει, διαφοροποιήσεων, όπου θα ανοίγει ο κύριος Τσίπρας μια ατζέντα και μετά θα ανοίγουν και οι υπόλοιποι άλλη ατζέντα, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, αν σας δοθεί η ευκαιρία, θα κυβερνήσετε με τα ίδια πρόσωπα που κυβερνήσατε στην προηγούμενη θητεία σας? Ξεκινώντας από το τελευταίο, τα πρόσωπα προφανώς δεν είμαι εγώ αυτή η οποία θα μιλήσω για ίδια ή καινούργια, διότι αυτό όσον αφορά το ποιοι θα είναι οι υπουργοί, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα, όπως όλοι γνωρίζουμε, του εκάστοτε πρωθυπουργού. Επομένως, δεν μπορώ να ξέρω τις σκέψεις του Αλέξη του Τσίπρα. Επειδή μιλήσατε για ανανέωση, επειδή μιλήσατε για ανανέωση, την ανάγκη ανανέωσης. Αυτό σημαίνει σε επίπεδο στελεχειακού δυναμικού, αλλά δεν εξαιρείται. Στο επίπεδο του στελεχειακού. Δεν εξαιρούνται ούτε και τα στελέχη εκείνα, τα οποία θα μπορούσαν να μετάσχουν προοπτικά, μελλοντικά, σε ένα κυβερνητικό σχέδιο, εφόσον προκύψει κάτι τέτοιο. Όσον αφορά για τα στελέχη, μπορώ να σας μιλήσω ευθέως. Ναι, υπάρχει ανάγκη ανανέωση του στελεχειακού δυναμικού του ΣΥΡΙΖΑ. Εξού και οι καταστατικές μεταβολές, οι οποίες γίνονται. Προτείνονται, το συνέδριο θα αποφασίσει βεβαίως. Εννοείται την εκλογή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής από τη βάση. Και ακριβώς. Και την αδιαμεσολάβητη πια. Δηλαδή δεν ψηφίζει ο εκπρόσωπος του μέλους, ψηφίζει το μέλος. Και μπλέκονται μαζί με τον τρόπο εκλογής που θα γίνει, δηλαδή περιφερειακά, αναπεριφέρεια, με στόχο να αναδειχτούν και νέα κομματικά στελέχη που δεν είχαν την ευκαιρία μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Με ποσοστό, έχουμε ξέρετε, υπάρχει ποσοστό 20% ανώτατο στο να εκλεγούν βουλευτές στην Κεντρική Επιτροπή. Mm-hmm. 20% μπορούμε να εκλεγούμε, όχι παραπάνω. Αυτές είναι τεχνικές, είναι καταστατικές αλλαγές ουσιαστικές, οι οποίες έρχονται ακριβώς για να αντιμετωπίσουν το θέμα της ανανέωσης του στελεχειακού δυναμικού. Και ένα τελευταίο θέμα τώρα, πάω στον κύριο Μαύρο. Σε αυτή την ομιλία του στο Πολιτικό Συμβούλιο, και τη θεωρώ σημαντική την τοποθέτηση, ο κύριος Τσίπρας είπε μεταξύ άλλων ότι την τελική ευθύνη για αποφάσεις και για την ενότητα του κόμματος την έχει εκείνος. Πώς το αξιολογείτε αυτό? Είναι μια απόπειρα, ας πούμε, μιας ηγετικής παρουσίας? Σε ποιο βαθμό ήταν ισχυρή ή χειρή? Και πώς το συνδυάζεται και με τα ευρήματα που έχουμε της τελευταίας μας δημοσκόπησης σε σχέση με τις θετικές και αρνητικές κρίσεις για τους πολιτικούς αρχηγούς και ιδιαίτερα για τον κύριο Τσίπρα, για τον οποίο άλλωστε κουβεντιάζουμε? Ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή εκ του ΣΥΡΙΖΑ προέρχεται αυτό που θα πω και για τον κύριο Τσίπρα, είναι σε καμπή. Το συζητάμε τόση ώρα. Εγώ θα πω δόξαση ο Θεός που έκανε αυτή την τοποθέτηση. Ναι. Άρθρο πρώτο. Άρθρο δεύτερο, ίσως θα πρέπει να ήταν και πιο σκληρός. Mm-hmm. Διότι αυτό το οποίο διαφαίνεται... Τώρα εσείς, υποθέτω, δεν ομιλείτε ως Μαύρος, ομιλείτε ως μετρήσεις που έχετε από σχετικές ερωτήσεις που έχετε απευθύνει στους πολίτες. Και όχι μόνο ποσοτικές, κυρία Τρέμη, αλλά και ποιοτικές. Λοιπόν, και πιο σκληρός δικαιούται να είναι, διότι στην Ελλάδα που ζούμε η λογική των ανθρώπων είναι αρχηγική, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Όταν λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταπιεί τη συντριπτική πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ΠΑΣΟΚ ήταν καθαρό αιμαρχηγικό κόμμα, δεν είναι δυνατόν σήμερα να το πηγαίνουμε με πολύ διαχειτικές διαδικασίες, διότι υπάρχουν σωστά πράγματα που αν δεν χαλιναγωγηθούν, τότε δημιουργούν ζημιά. Και θα πω για τον κύριο Πολάκη, τη ζωή του οποίου παρακολουθώ ρωτώντας από τον καιρό που ήταν μαθητής στην Κρήτη. Ο κύριος Πολάκης ήταν αριστούχος μαθητής, ιδιαιτέρως ευφυής. Κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του και λέει πράγματα, πατάνε στα πόδια τους όσον αφορά τα στοιχεία που απαρτίζουν την τοποθέτησή του, όμως χάνει σε έκφραση. Δεν μπορεί λοιπόν να μην μπορεί να αξιοποιηθεί το δυναμικό του κυρίου Πολάκη. Συνεπώς, κάποιος πρέπει να μπορεί να τραβάει το χαλινάρι, όχι επί της ουσίας στον κύριο Πολάκη, αλλά επί του
Φέρεστε θέλετε, φέρεστε θέλετε, όπως θέλετε πείτε το. Είναι ένα παράδειγμα. Έχει μετρηθεί ότι πλην Τσίπρα, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, Τσίπρας ίσον ΣΥΡΙΖΑ και ΣΥΡΙΖΑ ίσον Τσίπρας. Άρα λοιπόν θα πρέπει όλοι να αξιοποιήσουν αυτό το asset, αυτή τη δύναμη την οποία έχουν στα χέρια τους. Mm-hmm. Συνεπώς πρέπει να βοηθήσουν, έστω και θα μπορούσα να σας πω σκηνοθετημένα, να ανέβει το αρχηγικό προφίλ του κυρίου Τσίπρα. Mm-hmm. Δεν Μάλιστα. μπορεί, επειδή το κόμμα έχει διαδικασίες με τις οποίες συμφωνούμε αλίμονο, αν δεν μείνει ένα κόμμα το οποίο να έχει δημοκρατικές διαδικασίες μέσα, γιατί έχουν και τα άλλα. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν γίνεται να μην έχει. Mm-hmm. Όμως από ένα σημείο και μετά ζούμε στην Ελλάδα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα, κυρία Τρέμη, εσείς το έχετε δει στα στοιχεία. Μετρήσαμε δημοτικότητες αρχηγών στην Ελλάδα, κρατών εννοώ, και δημοτικότητες κρατών. Παντού, σε όλες τις χώρες, η δημοτικότητα της χώρας είναι λίγο έως αρκετά περισσότερο από τον εκάστοτε αρχηγό. Η μοναδική περίπτωση, παρόλο που είναι τελευταίο σε δημοτικότητα και η χώρα και ο αρχηγός, όπου ο αρχηγός έχει μεγαλύτερη δημοτικότητα από τη χώρα, διπλάσια, είναι ο κύριος Ερντογάν. Το πιστεύετε? Δηλαδή ο κύριος Ερντογάν έχει δημοτικότητα τελευταίος μεν, με 12,5%, αλλά η Τουρκία έχει δημοτικότητα 6,5%. Μάλιστα. Έχει αυτό σημαίνει ότι θέλουμε το πιο ειδικές φιγούρες. Κύριε Μαύρε, το έχει φροντίσει αυτό και η Ευρώπη και ο κύριος Μητσοτάκης για τη δημοτικότητα του Ερντογάν. Ένα σχόλιο. Δεν θέλω να πάω εκεί. Εγώ ξέρω ότι ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, για να επανέλθουμε στον Αλέξη Τσίπρα για να δώσουμε και το λόγο για την τελευταία κουβέντα στην κυρία Γεροβασίλη. Σας ακούμε. Συμφωνώ με τον κύριο Μαύρο στο σκεπτικό του. Έχω να πω το εξής, ότι εκτός των άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με όλα όσα έχει πει προσυνειδριακά, έχει πει ότι φιλοδοξώ ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να γίνει το πιο δημοκρατικό κόμμα της Ευρώπης. Και ταυτόχρονα με αυτό, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας έχει κυβερνήσει και χρειάστηκε πολλές φορές να πάρει αποφάσεις μόνος του, όπως είναι αναγκαίο να συμβαίνει όταν τρέχουν τα πράγματα και πολύ συχνά κρίσιμα. Και είναι και επαναδιατύπωση ότι ο ίδιος, έχοντας την ευθύνη ως πρόεδρος και αργότερα ως πρωθυπουργός, προφανώς, και θα χρειαστεί και θα το ξανακάνει να πάρει και μόνος του αποφάσεις όταν τα πράγματα τρέχουν. Υπάρχουν τα συλλογικά όργανα, πρέπει να είμαστε το δημοκρατικότερο κόμμα στην Ευρώπη. Λειτουργούν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, και ίσως είναι και το μοναδικό κόμμα που λειτουργούν με τέτοια συχνότητα και πυκνότητα. Και έτσι και εκείνος εμπλουτίζεται και ο ίδιος μπορεί να εμπλουτίζει τις θέσεις του, εννοώ, και τις παίρνοντας αρνητικά, θετικά, συζήτηση. Πόσο πιο πραγματικές και Μάλιστα. πόσο πιο εφικτές και ρεαλιστικές μπορεί να είναι οι προτάσεις. Ωστόσο, ναι, ένας αρχηγός, ένας πρωθυπουργός, προφανώς και κάποια στιγμή χρειάζεται να απαντήσει μόνος του. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γεροβασίλη, και σε εσάς, κύριε και Μαύρε. Και εύχομαι στο τον ήδη να τα ξαναπούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.